κλείνουμε το κείμενό μας. Μας έχει μείνει μόνο η τελευταία πρότασή του. Οικώσουν ημάς εύνοιαν πλοίων έχειν της απολογουμένης. Να ξαναθυμηθούμε τι είχαμε πει λίγο παραπάνω για να το δέσουμε λίγο στο νόημα. Διότι αυτοί, σχεδιάζοντας τις εχθρικές τους ενέργειες για πολύ καιρό, οι ίδιοι χωρίς να βρίσκονται σε κίνδυνο, δημιούργησαν την κατηγορία, ενώ εμείς αγωνιζόμαστε με φόβο και με συκοφαντία και με τον πιο μεγάλο κίνδυνο. Στην επόμενη πρόταση δεν βλέπω πάλι ρήμα, αλλά με βασικές γνώσεις περί απροσώπων εκφράσεων γνωρίζω ότι το οικός, εννοείται πάλι εστί, συγκροτεί απρόσωπη έκφραση, το έχουμε δώσει στην παρατήρηση 22 και οικός εστί, θα το μεταφράσω, είναι φυσικό, είναι εύλογο, από εκεί και τα οικότα, τα οποία υπάρχουν και στην εισαγωγή των ρητορικών, τα εύλογα, τα πιθανά. Είναι λοιπόν φυσικό, αφού έχω απρόσωπη έκφραση, πάλι το υποκείμενο θα είναι απαρέμφατο, άρα λοιπόν το έχειν, υποκείμενο της απρόσωπης έκφρασης, τελικό απαρέμφατο. Είναι λοιπόν φυσικό, πάλι πρέπει να βρω το υποκείμενο του απαρέμφατου για να μεταφράσω σωστά. Ποιος να είναι φυσικό να έχει, εγώ, αυτός, εσείς? Πρέπει να βρω το υποκείμενο του απαρέμφατου. Φυσικά, όπως έλεγαμε και πριν, σε αιτιατική, άρα λοιπόν το ημάς που υπάρχει εδώ είναι το υποκείμενο του απαρέμφατου. Σε αιτιατική είναι φυσικό λοιπόν εσείς να έχετε, να δείχνετε. Τι να δείχνετε? Εύνοιαν το αντικείμενο του απαρεμφάτου και το πλοίο επιθετικός προσδιορισμός στο εύνοιαν. Εδώ έχω τον συγκριτικό βαθμό του επιθέτου ο πολλής, σε θηλυκό βέβαια γένος, ο πλοίον ή η πλοίον. Αλλά βέβαια έχω το δεύτερο τύπο της αιτιατικής του ενικού, την πλοίωνα και πλοίο. Την πλοίωνα εύνοιαν θα μπορούσε να το είχε γράψει με τον άλλο τύπο. Και εδώ βέβαια να κάνουμε μία παρένθεση για να τονιστεί για μία ακόμη φορά πόσο σημαντικό είναι οι μαθητές στη γραμματική να μαθαίνουν και τους δεύτερους τύπους που συναντούν, ειδικά βέβαια αυτούς που θα τονίσει ο καθηγητής τους ότι πρέπει να τους μάθουν, διότι είναι συχνοί. Ειδικά οι δεύτεροι τύποι στο συγκριτικό βαθμό των επιθέτων είναι τόσο συχνοί που ένας μαθητής, αν δεν τον έχει μάθει ότι στην αιτιατική του ενικού το πλοίο να κάνει και πλοίο, δεν θα μπορέσει να καταλάβει αυτό το επίθετο σε ποιο ουσιαστικό αναφέρεται. Άρα λοιπόν, πλοίωνα εύνοιαν, μεγαλύτερη εύνοια, γι' αυτό στην παρατήρηση 23 το έχουμε δώσει σαν περίφραση. Έχω πλοίωνα εύνοιαν, σημαίνει δείχνω μεγαλύτερη συμπάθεια. Τώρα, αν το μετέφραζε κανείς, είναι φυσικό εσείς να έχετε, να δείχνετε μεγαλύτερη συμπάθεια, σχεδόν το ίδιο πράγμα είναι. Σε ποιους να την δείχνετε? Σε αυτούς που απολογούνται, πάλι γιατί ο ρήτορας θέλει να κερδίσει εδώ την εύνοια των βουλευτών. Από την όλη δουλειά που έγινε στο κείμενο, σε ένα σύντομο βέβαια χρόνο, είναι φανερό ότι παρουσιάζονται πάρα πολλά πράγματα τα οποία πρέπει να τα έχουμε ως κατακτημένες γνώσεις για να το προσεγγίσουμε. Φυσικά, στην αρχή υπάρχει ανοχή, μεγάλη επιοίκεια στο πώς θα το δουλέψουμε το κείμενο για να μάθουμε να το δουλεύουμε. Όσο προχωράει ο καιρός, ο μαθητής ο ίδιος βλέπει ότι τα πράγματα βγαίνουν ευκολότερα, φυσικά εφόσον οι κανόνες που μαθαίνει γίνονται κτήμα του. Στο κείμενο που έχουμε δώσει ακολουθούν διάφορες ασκησούλες που υπάρχουν στην επόμενη του σελίδα, τις οποίες και αυτές μπορείτε να τις κατεβάσετε από το συνοδευτικό υλικό. Οι ασκήσεις που έχουμε επιλέξει στο κείμενο αυτό είναι φυσικά πάρα πολύ απλές, θυμίζουν γυμνάσιο, αλλά αυτό βέβαια γίνεται για να φανεί ότι οι μαθητές εξετάζονται στη δευτέρα και στη τρίτη ηλικίου στο άγνωστο και σε απλά πράγματα. Δεν είναι μόνο τα εξεζητημένα, τα πιο δύσκολα, τα πιο απαιτητικά. Θα υπάρχουν και ασκήσεις και ζητούμενα τα οποία είναι πάρα πολύ απλά. Πολλές φορές όμως δυσκολευόμαστε στα απλά και πετυχαίνουμε τα δυσκολότερα. Γι' αυτό λοιπόν στα πρώτα κείμενα έχουμε πολύ απλές ασκήσεις. Επιλέγω να δουλέψουμε λίγο την πρώτη ασκησούλα, που έχει τρία ονόματα, το απορίαν, το δικαστέ και το διαβολής. Η άσκηση ζητάει να μεταφερθούν στις πλάγες πτώσης ενικού και πληθυντικού αριθμού. Εδώ βέβαια να κάνω την παρατήρηση. Στις εξετάσεις της Β' Λυκείου στο σχολείο και στις πανελλήνιες εξετάσεις της Λυκείου, οι ασκήσεις στη γραμματική πλέον δεν δίνονται με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή δεν κλείνουμε κατεβατά.
Εδώ όμως, επειδή δουλεύουμε ασκήσεις για να βρούμε όσο το δυνατόν περισσότερους τύπους, τις έχουμε εκφωνήσει με τον παλιό τρόπο εκφώνησης, ακριβώς για να δούμε περισσότερες μορφές των τύπων αυτών, και γιατί εδώ πια κάνουμε εξάσκηση, ενώ φυσικά σε ένα διαγώνισμα, σε μια εξέταση τέτοιου τύπου, θα τα δώσουμε όπως ακριβώς και στο τέλος στις εξετάσεις. Εδώ λοιπόν, αφού μας λέει να μεταφερθούν στις πλάγιες πτώσης ενικού και πληθυντικού αριθμού, ας δούμε το δικαστέ, που είναι ένα κλασικό παράδειγμα πρωτόκλητου ονόματος. Ο δικαστής μας ζητάει βέβαια πλάγιες πτώσεις, και εδώ πρέπει να προσέχουμε τις εκφωνήσεις πάρα πολύ καλά, διότι πολλοί μαθητές βλέπουν μόνο το όνομα, αρχίζουν και το κλείνουν όλο. Εδώ λέει μόνο πλάγιες πτώσεις ενικού και πληθυντικού. Οι πλάγιες βέβαια πτώσεις είναι η γενική, η δοτική και η αιτιατική. Ενικός αριθμός και πληθυντικός αριθμός. Ο δικαστής λοιπόν, γενική του δικαστού, εδώ πια μιλάμε για την απλή γνώση της πρώτης κλήσης, φυσικά περισπομένη αφού έχουμε μακροκατάληπτη γενική που τονίζεται στη λίγουσα. Το δικαστή και τον δικαστήν. Φυσικά, προσοχή στον τονισμό, ειδικά στη γενική και στην δοτική. Οι μαθητές θεωρούν ότι στα αρχαία ελληνικά δεν είναι και τόσο σημαντικός ο τονισμός. Δυστυχώς, στα νέα ελληνικά η ύπαρξη μόνο της οξείας δεν τους δημιουργεί τέτοιες αναζητήσεις. Στα αρχαία ελληνικά όμως, αν θέλω να γράφω σωστά, πρέπει να μάθω να γράφω και τη γλώσσα σωστά. Στο πληθυντικό, οι δικαστέ των δικαστών τις δικαστές. Πάλι περισπομένες σε γενική και σε δοτική λόγω μακροκατάληπτης λίγουσας, και τους δικαστάς. Στην άσκηση αυτή έχω άλλα δύο πρωτόκλητα, το απορίαν και το διαβολή. Σας δούμε το διαβολή που είναι θηλυκού γένους, δεν αλλάζουν και πολλά. Πάλι γράφω τις πλάγιες πτώσεις. Η διαβολή της διαβολής. Τη διαβολή. Με την άσκηση λοιπόν αυτή, ο μαθητής αναγκαστικά κάνει μια επανάληψη στην πρώτη κλίση των ουσιαστικών και εδιαβολέ των διαβολών τες διαβολές τας διαβολάς. Και κλείνω λίγο με την πέμπτη άσκηση που έχουμε στο φυλάδιο, η οποία είναι συντακτική άσκηση. Έχουμε απομονώσει έξι λέξεις από το κείμενο, να βρούμε τι είναι συντακτικός. Είναι μια άσκηση η οποία τίθεται πάντοτε σε οποιαδήποτε εξέταση, σε οποιαδήποτε τάξη στη Δευτέρα και στην Τρίτη Λυκείου. Κάποιες λέξεις από το κείμενο βρίσκουμε το συντακτικό τους ρόλο. Βέβαια, είδαμε και πριν ότι με την ανάλυση που κάναμε στο κείμενο, συντάξαμε πολλά πράγματα. Αυτό όμως που πρέπει να βρούμε σωστά είναι αυτές που μας ζητούν ξέχωρα, ξεχωριστά, και πώς πρέπει να το γράψουμε. Ας δούμε για παράδειγμα τη δεύτερη λέξη που μας έχει δοθεί, το είναι, το οποίο είναι στο κείμενο στην τέταρτη σειρά. Τι πρέπει να γράψουμε. Πρώτα απ' όλα βέβαια, τον συντακτικό του ρόλο που είχαμε δει ότι είναι αντικείμενο στο ρήμα δόξη. Είπαμε και πριν ότι δεν αρκεί μόνο αυτή η παρατήρηση, αλλά πρέπει να πούμε αν το απαρέμφατο είναι τελικό ή ειδικό. Θα φανεί ότι είναι. Το απαρέμφατο λοιπόν είναι ειδικό. Ειδικό απαρέμφατο, και αν θέλουμε καλό είναι βέβαια. Σε παρένθεση να πούμε αν έχουμε ταυτοπροσωπία ή ετεροπροσωπία. Το ρήμα έχει υποκείμενο ο πατήρ. Ποιος είναι πάλι ο πατήρ, άρα έχω ταυτοπροσωπία γιατί έχω υποκείμενο ο πατήρ. Αυτή ήταν μια μικρή έτσι προσέγγιση της συντακτικής αναγνώρισης των λέξεων, και θα κάνουμε περισσότερα παραδείγματα και με άλλους τύπους σε επόμενα μαθήματα.